Όπως συνηθίζομαι έτσι και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού θα μελετήσουμε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα το οποίο θα ακούσουμε στην Θεό στη Θεία Λειτουργία Κυριακή Αύριο της Πεντηκοστής της Μεγάλης Αυτής Δεσποντικής Εορτής όπου εορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Λέγει λοιπόν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι το, από το κεφάλαιο 7 στίχη 37 έως και 52 και έχει και ένα στίχο από το 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη και είναι ο στίχος 12 λέγει λοιπόν το κείμενο «Τι εσχά τη ημέρα τη μεγάλη της εορτής ειστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον εάν της διψά ερχές το κειμενο τη εσχατη ημερα τη μεγαλη της εορτης ειστηκε ο ιησους και πεινέτο» Είναι ο στίχος 37 του 7ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Την τελευταία ημέρα της εορτής, λέγει, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε «Όποιος διψά να έρθει σε μένα και να πει. Στίχος 38 «Ο πιστεύον σε με, καθώς είπε η γραφή, ποταμία εκ της κοιλίας είδα το ζώντος». «Αυτούς που πιστεύει σε μένα, καθώς είπε η Γραφή, θα τρέξουν ποτάμια με ζωντανό νερό από μέσα, από την, μέσα από την κοιλία του, λέει καθώς λέγει η Γραφή. Στίχος 39 «Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνει οι πιστεύοντες σε Αυτόν, ούπο γάριν πνεύμα Άγιον, ότι η Ιησούς ουδέποε αυτό το είπε ο Ιησούς ενώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι θα πίστευαν σε αυτό. Γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το πνεύμα το Άγιον επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί. Στίχος 40 Πολλοί ούν ακούσαντες του ακούσαντε στον λόγον έλεγον ούτως εστίν αληθός ο προφήτης. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης. Στίχος 41 Άλλοι έλεγον ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι έλεγον μη τη της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Άλλοι έλεγαν λοιπόν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός. Άλλοι έλεγαν ο Μεσσίας αυτή από την Γαλιλαία. Στίχος 42 Οχι γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της Κόμης όπου είναι Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται. Η Γραφή δεν είπε πόσο ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βιθλέμ το χωριό καταγωγής του Δαβίδ. Στίχος 43. Σχίσμα ούν το όχλο γένατο δι' αυτόν. Διχάστηκε λοιπόν ο, ο το πλήθος εξαιτία του. Στίχος 44 την έσδε ήθερον εξ αυτών πιάσε αυτόν, Αλουδή επέβαλεν επ' αυτών τα σχήρας. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανένας όμως δεν έπλωσε το χέρι πάνω του. Στίχος 45 Ήρθον ουν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπαν αυτοί σε εκείνοι, «Διατί γάγατε αυτόν» Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους Φαρισαίους και αυτοί τους ερώτησαν «Γιατί δεν τον φέρατε» Στίχος 46 απεκρίθησαν οι υπηρέτε. ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ω ούτως ο άνθρωπος» Οι φρουροί απάντησαν «Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως αυτόν» Στίχος 47 Απεκρίθησαν ούν αυτοί οι Φαρισαίοι, μη και εμείς πεπλάνηστε. Τότε τους απερκρίθησαν οι Φαρισαίοι, «Μήπως πλανηθήκατε και παρασυρθήκατε κι εσείς» Στίχος 48 «Μή της εκ των αρχών τον επίστευσεν σε αυτόν ή εκ των Φαρισαίων» «Μήπως έχει πιστεύσει κάποιος από τους άρχοντες σε αυτόν ή κάποιος εκ τους Φαρισαίους» Στίχος 49 «Αλόχλος ούτως ο μη γινώσκον των νόμων, επικατάρατη εσύν» «Αλλά «Μόνον επίστευσεν αυτός ο λαός σου, ο κόσμος, ο οποίος δεν γνωρίζει τον νόμο και είναι καταραμένοι». Στίχος 50 «Λέγει Νικόδημος προς αυτούς ο ερθόν νυχτός, προς αυτόν εις όν εξ αυτών. Τότε ο Νικόδημος που ήταν ένας από αυτούς, ρώτησε, τους ρώτησε και ήταν ένας από αυτούς που είχε πάει στον Ιησού νύχτα Λίγο καιρό και πριν και τους ερώτησε, ο Νικόδημος ρώτησε τους Φαρισαίους. Ε, στίχος 51. «Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρότερον και γνώτη ποιή. Μήπως ο νόμος ο δικός μας κρίνει και καταδικάζει τον άνθρωπον, εάν δεν ακούσει προηγουμένως από πρώτερον και γνωτη πεί. μηπως ο νομος ο δικος μας κρινει και καταδικαζει τον ανθρωπον εαν δεν ακουσει προηγουμενως απο αυτον και γνωρίσει τι ακριβώς κάνει». Στίχος 52. Απεκρίθησαν και είπον αυτό. Μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησαν και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ου και Απεκρίθησαν οι Φαρισαίοι και του είπαν. Μήπως είσαι και εσύ από τη Γαλιλαία. Ερεύνησε και δες ότι προφήτης από τη Γαλιλαία δεν έχει φανεί ποτέ. Και μετά μεταβαίνει στο κεφάλαιο 8 και λέγει το στίχο 12 πάλι νουν αυτοί ο Ιησούς ελάλησε λέγον «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών μη ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, εκείνος που με ακολουθεί δεν θα πλανεθεί μέσα στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής πάντοτε». Αυτό είναι αδελφοί μου αγαπητοί, το κείμενο με την απόδοσή του στα ελληνικά, στα νέα ελληνικά, που θα ακούσουμε αύριο στην Θεία Λειτουργία με τη Χάρη του Θεού. Για να το δούμε λίγο βαθύτερα. Λέγει λοιπόν κεφάλαιο 7, στίχος 37. Ενδέτη εσχά τη μέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ερχές το πρόσμε και πινέτο. Την τελευταία ημέρα, την μεγάλη ημέρα, την πιο λαμπρή ημέρα της εορτής, στάθηκε ο Χριστός μπροστά στο πλήθος και φώναξε «Όποιος διψά ας έρθει σε μένα και να πει». Μιλούμε για τη γιορτή της κοινοπηγίας. Ήταν η μεγάλη εορτή των Εβραίων, η εορτή της κοινοπηγίας, όπου ενθυμούνταν την παραμονή τους μέσα στις σκηνές κατά την έξοδό τους από την Αίγυπτο και εόρταζαν οι Εβραίοι και ο Χριστός επήγε στην εορτή αυτή και στην τελευταία μέρα, την πιο λαμπρή μέρα, ο Χριστός εστάθηκε και φώναξε και είπε «Όποιος ζυψά, ας έρθει σε μένα και, θα, και να πει». Βλέπουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν ο οποίος μέσα στην Εβραϊκή εορτή εξέφρασε τον πόθον του. Απίφθενε την πρόσκληση προς κάθε άνθρωπο, προς σύμπαντα το ανθρώπινο γένος. Και είπεν, όποιος διψά, ας έρθει σε μένα και να πει. Αυτό το ιστικιο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, μας φέρνει μπροστά μας την εικόνα του Κυρίου μας, ο οποίος εφώναξε και δεν είπε απλώς ότι το είπε ο Χριστός, αλλά έκραξε για να δείξει τον πόθο του Χριστού, τον πόθο του Χριστού και, τον, και, την επιθυμία του Χριστού όλοι οι άνθρωποι να έρθουν και να χορτάσουν από το νερό το δικό του, από το νερό της αιώνιας ζωής. Αλλά όμως βλέπετε εάν της διψά λέγει η πρόσκληση είναι προς όλους αλλά δεν ακούν όλοι μόνο όποιος διψά όποιος αισθάνεται αυτή τη δίψα για την αιώνια ζωή γιατί είναι αδελφοί μου αγαπητοί ένα μυστικό ας το πω έτσι της πνευματικής ζωής το ότι η ψυχή μας πρέπει να διψά και να πεινά για τον άρθρο της ζωής και το το ζών να διψά το νερό, το ζωντανό νερό του Θεού και τον άρθρο τον αληθινό του Θεού. Υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να διψά και να μην το καταλαβαίνει ή υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να έχει αφυδάτωση και να πεθάνει από την αφιδά του και να μην το καταλάβει. Γιατί η ψυχή μας όταν κυριευθεί από την αμαρτία όχι μόνο δεν διψά το λόγον του Θεού όχι μόνο δεν πεινά για τον άρτον της ζωής αλλά αντίθετα αποστρέφεται πως ο άνθρωπος όταν πάθει ανορεξία κάθε έννοια, κάθε σκέψη φαγητού του προκαλεί αηδία και αποστροφή και δεν δέχεται να φάει τίποτα έτσι και η ψυχή μας ο εσωτερικός μας κόσμος το είναι μας όταν εχμαλωτιστεί στην αμαρτία δεν θέλει δεν θέλει να γευθεί τον άρτον της ζωής αποστρέφεται τον λόγο του Θεού δεν θέλει να ακούσει τίποτα πεθαίνει η ψυχή του ανθρώπου μέσα στην αμαρτία. Αυτό είναι ένα φοβερό κακό που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος όταν αφηθεί μέσα στα πάθη του. Γι' αυτό παρατηρούμε πολλές φορές γύρω μας ανθρώπους και τον εαυτό μας όταν είναι μέσα στην κατάσταση της αμαρτίας να μην θέλει να ακούσει τον λόγο να μην θέλει να ενθυμηθεί τίποτα. Αντιδρούμε ακόμα σε οποιαδήποτε ενθύμηση περί του Θεού. Πάει κάποιος να πει μια κουβέντα και θυμώνουν. Μη λες τίποτα, δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Κάθε τι που του ενθυμίζει τον Θεό και την Βασιλεία του Θεού τον κάνει αντιδραστικό και τον κάνει να πολεμά οτιδήποτε του ενθυμίζει τον Θεό τον ενοχλούν οι ιεροί ναοί, τον ενοχλούν οι καμπάνες, τον ενοχλεί η εμφάνιση των ιερέων, τον ενοχλεί η κάθε, ε, κάθε πρόκληση και πρόσκληση του Θεού προς Αυτόν, τον ενοχλούν οι εικόνες, τον ενοχλούν οτιδήποτε του ενθυμίζει ότι υπάρχει Θεός. Γιατί η ψυχή έχει αποθάνει και δεν θέλει να ενθυμείτε τίποτα Περί του Θεού. Βέβαια, έστω και αν ο άνθρωπος ευρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, υπάρχει ελπίδα σωτηρίας, γιατί ο ζωδότης Χριστός ζωογονεί ακόμα και τα πτώματα τους νεκρούς. Έτσι εμείς, οι έχοντες νεκρή ψυχή από την αμαρτία, έχουμε ελπίδα σωτηρίας εάν μέσα στην έκρωσή μας και μέσα στην πόρωσή μας και μέσα στην απελπισία μας έστω και ένα στεναγμό μετανοίας αν αναπέμψουμε προς τον Θεό εξητούνται στο θείο έλεος και την εσπλαχνία του Θεού δύναται ο Θεός να εισέλθει δια της μικρής αυτής χαραμάδας που θα αφήσουμε στην ψυχή μας και να πούμε και εμεί ένα μνήσιτι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου όπως εκείνος ο ληστής ο οποίος ενώ είχε τόσο βεβαρημένη υπόσταση από την αμαρτία εμπόρεσε και βρήκε την οδόν δια της μετανοίας εψέλισε το μνήσιτι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου και εσύ ήρθε πρώτος εις τον Γι' αυτό λοιπόν και εμείς οι απεγνωσμένοι και οι απελπισμένοι στην αμαρτία έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Ας μην παύσουμε να παρακαλούμε συνεχώς των Χριστών και την Υπεραγία Θεοτόκων να επισκεφθούν την ψυχή μας και να μας σώσουν. Όμως Πρέπει κάποιος να διψά αλλά για να διψά ο άνθρωπος πρέπει να μην γεμίζει την ύπαρξή του με ψεύτικα πράγματα. Όπως κάποιος που, που θέλει να φάει δεν πρέπει να τρώει ψευ, ψεύτικες τροφές ή βλαβερές τροφές και να γεμίζει την κοιλιά του και να ε, χορταίνει με ψευτοπράγματα τα οποία δεν είναι θρεπτικά και δεν είναι ωφέλιμα και του κόβουν την όρεξη έτσι δεν πρέπει να μας κόβεται η όρεξη με ψεύτικα πράγματα πρέπει να διψούμε και να πεινούμε τον Λόγο του Θεού και την παρουσία του Χριστού και όποιος διψά ερχές στο πρόσμε και πεινέ το λέγει ο Χριστός ας έρθει σε μένα και θα πει. Σε μένα τον ίδιο είναι μία προσωπική πρόσκληση προς κάθε άνθρωπον για μία προσωπική συνάντηση. Θα συναντήσει τον Χριστό τον ίδιο. Καλείται να συναντήσει τον Χριστό και όταν συναντήσει τον Χριστό τότε θα πκει. Θα πκει από αυτό που λέγει στη συνέχεια. Θα πκει από το νερό, το ζωντανό νερό, το νερό της χάριτος γιατί λέγει σε συνέχεια ο Χριστός, στίχος 38, «Ο πιστεύον σε εμέ, καθώς είπε η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτου συνίδα ρεύσου συνείδα το ζώντος. Όποιος πιστεύει σε μένα, καθώς λέγει η γραφή, θα τρέξουν ποτάμια με ζωντανό νερό, με καθαρό, με γάργαρο νερό, εκ της αυτού» από την ύπαρξή του. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, εβραϊκή έκφραση, εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ποταμίδα των ζώντων, που σημαίνει ότι από την ύπαρξή του θα τρέξουν ποτάμια ζωντανό νερό από την ψυχή του, από την, από την καρδιά του, από όλη την ύπαρξή του. Όχι μόνο θα ξεδιψάσει. Όχι μόνο θα πει ο ίδιος και θα χορταστεί, αλλά θα γίνει και για όλους τους άλλους αιτία να ξεδιψάσουν. Γιατί θα γίνει ο ίδιος, ο ίδιος πηγή ίδατος ζώντος, το Πνεύμα το Άγιον το οποίο θα λάβει μέσα από την προσωπική σχέση του με τον Χριστό, δια της Αγίας Εκκλησίας αυτό το πνεύμα θα διαχέεται από τα, μέσα από τα λόγια του και από την ζωή του και θα ποτίζει τις ψυχές τις ψασμένες ψυχές των ανθρώπων και το είδαμε αυτό το πράγμα να επαναλαμβάνεται μέσα στην Εκκλησία μας μέσα σε όλους τους αιώνες όλες αυτές οι υπάρξεις που συνήντησαν τον Χριστό οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αυτοί όλοι απέδειξαν ότι πράγματι ο πιστεύων εις τον Χριστόν και έχουν τον Χριστόν εν την καρδία του ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συν το ζώντος. Πόσο τρεφόμαστε όλοι μας καθημερινά από τους λόγους, από τα Άγια παραδείγματα, από τους αγώνες, από την ζωή, από το μαρτύρια, από τα από τα διδάγματα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι τι είναι, άνθρωποι σαν και μας οι οποίοι όμως έτρεξαν να ξεδιψάσουν από τον Χριστό, συνήντησαν τον Χριστό, ξεδίψασαν από το είδωρ το ζών και έγιναν ήδη ίδιοι πηγές ύδατος σε όλων των κόσμων. Γιατί, γιατί έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον γιατί εκείνο που μας λείπει είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ο σκοπός της χριστιανικής ζωής όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου είναι το Πνεύμα του Άγιο η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος λέγει στη συνέχεια τείχος 39 τούτο δε είπε περί του Πνεύματος ο έμελον λαμβάνει οι πιστεύοντες σε Αυτόν ούπο γάρι πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Αυτό λέγει, δηλαδή αυτή η πρόσκληση, αυτή η αναφορά του Χριστού εις των ζωντανών νερών και εις τους ποταμούς οι οποίοι θα ρεύσουν εις της κοιλίας των, των, συναντών των Ιουργύριων, αυτό αναφέρεται για το πνεύμα το οποίο επρόκειτο να πάρουν αυτοί οι οποίοι θα πιστεύσουν σε Αυτόν. Διότι δεν υπήρχε ακόμα, δεν, δεν είχαν ακόμα οι άνθρωποι το Πνεύμα το Άγιο, επειδή ο Ιησούς ακόμα δεν είχε δοξαστεί. Το «εδοξάσει» εδώ, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ήταν χωρίς δόξα, αλλά αναφέρεται στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Κυρίου και στην ένδοξον του Ανάληψη. Και το λέει και ο Χριστός αλλού στο Ευαγγέλιο ότι εγώ πρέπει να φύγω διότι αν εγώ φύγω δεν θα έρθει εκείνο ο άλλος παράκλητος το πνεύμα της αληθείας ο του πατρός εκπορεύεται και αυτός το πνεύμα, ο παράκλητος θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Έτσι λοιπόν ακόμα δεν είχε γίνει η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό δεν είχαν ακόμα εμπειρία αυτού του γεγονότος οι μαθητές αλλά ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε σε λίγο σε αυτούς οι οποίοι θα επίστευαν εις Αυτόν, το Χριστό το οποίο αύριο εορτάζομαι το γεγονός ότι πεντήκοντα ημέρας μετά την ένδοξο ανάσταση του Κυρίου μας ευρισκομένων των Αγίων Μαθητών και Αποστόλων εις το Υπερόν μαζί με πλήθος άλλων ανθρώπων μαθητών του Χριστού που επίστευαν σε αυτόν, κατήρθεν το Πνεύμα του Άγιον και έμεινε μέσα στους Αποστόλους και έδωσε το χάρισμα της ε, παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος, της ψυχές τους, και λάλουν γλώσσες κενές και νες και προεφήτευαν και έγιναν πνευματέμφοροι οι Άγιοι Απόστολοι και όσοι ήταν παρόν του Πεντηκοστή, που εορτάζομαι αύριο την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν το πνεύμα αναφέρεται εδώ ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος. Λέγει και πιο κάτω, στίχος 40. Πολλοί ούν του όχλου ακούσαντε στον λόγον έλεγον, ούτω εστίν αληθός ο προφήτης. Πολλοί λοιπόν από τον πλήθος, που άκουγαν αυτά τα λόγια έλεγαν αυτό είναι πράγματι ο προφήτης. Περίμεναν τον προφήτη, τον Μεσσίαν, ο οποίος λεγόταν προφήτης. Άλλοι έλεγαν, ούτως εσύ είναι ο Χριστός. Άλλοι έλεγαν αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός. Και άλλοι έλεγαν, μη γαρεχτής Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Μήπως ο Χριστός έρχεται από τη Γαλιλαία αφού ήξεραν ότι δεν θα έρθει από την Καλλιλαία. Όμως στη συνέχεια λέγει στο 42 αυτοί έλεγαν χαμένοι μέσα στα νοήματα της Αγίας Γραφής και θέλοντας μόνο με τη λογική να ερευνούν και να ερμηνεύουν τη Γραφή και χωρίς να γνωρίζουν τι πράγματι ο Χριστός επαλήθευσε την Παλαιά Διαθήκη και εκπλήρωσε τις προφητείες, έλεγαν στο στίχο 42. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλεέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Εδιαρωτώντα για αυτά τα οποία ήταν αληθινά. Πράγματι ο Χριστός ήταν εκ της γενεάς του Δαβίδ του βασιλέως και ή γεννήθηκε εις την Βιθλεέμ, το χωριό στο οποίο γεννήθηκε και ο Δαβίδ, το οποίο καταγόταν και ο Δαβίδ. Έτσι ο Κύριος εκπλήρωσε τις προρήσεις της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Ζεθήκης, ότι εξ πέρματος Δαβίδ και από την Βιθλεέμ, από που καταγόταν και ο Δαβίδ, ο ίδιος ο Μεσσίας, ο Χριστός, έρχεται. Όμως οι άνθρωποι δεν γνώριζαν και γι' αυτόν τον λόγο σχίσμα εν το όχλο έγινε το δι' αυτόν. Έγινε διχόνοια μέσα στον κόσμο εξαιτία του. Αυτό βέβαια είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Πήρε ήρθαν βαλήνη στην γη, λέγει ο Χριστό. Ήρθε να βάλω στην εκεί φωτιά. Ο κύριο, όπου είναι η ειρήνη του κόσμου και ο ειρηνοποιό, ο οποίο κατήλαξε τον άνθρωπο, τον εχθρό του Θεού, τον άνθρωπο με τον Θεόν πατέρα του, έγινε εδώ σχίσμα. Όχι γιατί ο Χριστός διχάζει τους ανθρώπους, αλλά γιατί οι άνθρωποι με τα πάθη τους και με το σκοτισμό του νόστους διχάζονται μη θέλοντας να γνωρίσουν τον Χριστό και λόγω της άγνοιάς τους και του σκοτασμού του νόστους διχάζονται, χωρίζονται, τσακώνονται γιατί ο καθένας θέλει να εκφέρει και να πιστεύει τις δικές του απόψεις. Όπως έγινε και στην ιστορία. Ο Χριστός ίδρυσε την Αγία του Εκκλησία. Όμως πολλοί έφυγαν από την Εκκλησία του Χριστού. Πολλοί απεκόπηκαν από την Εκκλησία. Πολλοί εχωρίστησαν από την Εκκλησία. Όχι γιατί έφτυγε η Εκκλησία. Όχι γιατί έφτυγε ο Χριστός και το Πνεύμα του Άγιον το οποίο τους η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Αλλά διότι οι εγωισμοί και τα πάθη των ανθρώπων τους έκαναν να χωριστούν της Αγίας Εκκλησίας και να γίνουν ερετικοί και να κάνουν δικές τους παρατάξεις ψευδοεκκλησίες οι οποίες ταλαιπωρούν το σώμα του Χριστού, την μίαν Αγία Καθολική και Αποστολικήν Ορθόδοξον Εκκλησία και γι' αυτόν τον λόγο γνωρίζομαι μέχρι σήμερα ένα πλήθος αιρέσεων οι οποίοι θέλουν να ονομάζονται εκκλησίες ενώ η Εκκλησία του Χριστού μία είναι η Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξος Εκκλησία και μόνον αυτή και παρατάφτα μέσα από τους εγωισμούς και τα σχίσματα απεχωρίστησαν της Αγίας Εκκλησίας και έφτιαξαν ψευδοεκκλησίες και αιρέσεις οι οποίες μέχρι σήμερα ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και θλίβουν την Εκκλησία του Χριστού μας, την Αγία Ορθοδοξία μας.